Πάμε όμως στον Κλέαρχο Μαρουσάκη, στον μετεωρολόγο μας, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες το σκηνικό του καιρού. Τι αναμένεται από πλευράς ανέμων, που είναι και το πιο κύριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Κλέαρχε, για τα πύρινα μέτωπα, το πιο καθοριστικό. Βεβαίως, Ματίνα, να πούμε ότι καθώς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες, αρχίζει και υποχωρεί και η θερμοκρασία, θα αρχίσουν να πέφτει η θερμοκρασία. Αυτό θα βοηθήσει στο να αρχίσουν να εκστενούν και οι άνεμοι. Και έτσι λοιπόν, από τις αμέσως επόμενες ώρες, φαίνεται να πηγαίνουμε σε πιο έτσι ομαλό πεδίο ανέμων. Δηλαδή, δεν φαίνεται οι εντάσεις να ξεπερνούν τα 4 με 5 και μέχρι και τις 4 βραδινές ώρες τοπικά, ακόμη και τα 6 μπορ στις περιοχές όπου μένονται τα μέτωπα. Από εκεί όμως και μετά, να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Είναι δυνατόν τοπικά να υπάρχουν απότομες ενισχύσεις, δηλαδή αυτό που λέμε ρηπές του ανέμου, mm-hmm. οι οποίες βέβαια δημιουργούν σημαντικά προβλήματα και να αλλάζει απότομα και η διεύθυνση αυτών. Θέλει έτσι μια προσοχή τουλάχιστον μέχρι και νωρίς το βράδυ για να αρχίσει να ομαλοποιείται πιο πολύ η κατάσταση θερμοκρασιακά. Και όπως βέβαια είπαμε, σε τοπικό επίπεδο πάντα θα έχουμε αυτές τις απότομες εξάσεις σε ό,τι αφορά την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουμε, Κλέαρχε? Πότε θα μπορούσε... πότε θα έπρεπε να στρέψουμε την προσοχή μας περισσότερο? Ακριβώς, Ματίνα, περίπου από τις 10-11 η ώρα θα πούμε ότι θα πηγαίνουμε σε πιο έτσι ομαλές εντάσεις σε ό,τι αφορά τους ανέμους που πνέουν σε εκεί περιοχές. Ναι. Και μέσα στη νύχτα δεν φαίνεται οι άνεμοι να ξεπερνούν τα 4 τοπικά, ακόμη και τα 5 μποφόρ. Θα είναι δηλαδή έτσι μέτρια ένταση οι άνεμοι που θα επικρατήσουν σε εκείνες εκεί τις περιοχές, μέχρι και βέβαια αύριο το πρωί για να ξεκινήσουμε και πάλι να μιλάμε για μια ενίσχυση των ανέμων όταν θα ανατείλει ο ήλιος, θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία για να φτάσουμε στο μέγιστο εκεί νωρίς το μεσημέρι και αργά το απόγευμα. Μια ανάλογη δηλαδή εικόνα που ζήσαμε και χτες το βράδυ. Επαναλαμβάνεται λοιπόν το σημερινό σκηνικό. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Βλέπουμε έτσι μια περιοδικότητα. Μέσα στη νύχτα υποχωρούν οι άνεμοι και ξαναενισχύονται μετά και την ανατολή του ηλίου. Φτάνουμε στο μέγιστο εκεί, κοντά στο μεσημέρι απόγευμα, που όπως είδαμε και σήμερα ήταν οι πιο επικίνδυνες έτσι ώρες, για να αρχίσει να ομαλοποιείται πάλι η κατάσταση από τις βραδινές ώρες. Πάντως, είναι σχετικά ευχάριστα τα νέα για τις αμέσως επόμενες ώρες, αν και βέβαια καταλαβαίνω ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ώστε να έχουμε ρήψεις από τα αεροπλάνα για να βοηθήσουν στο έργο αυτό της κατάσβεσης. Παρ' όλα αυτά όμως, στο πεδίο των ανέμων πάμε σε καλύτερες εστάσεις και σε ό,τι αφορά και τη διεύθυνση ακόμα του ανέμου. Μεγάλη όμως προσοχή, ξαναλέω, δεν αποκλείεται μέσα στην εποχή να έχουμε έτσι κάποιες εξάρτησεις σε τοπικό επίπεδο.